Και εμείς την τρώμε και γουστάρουμε. Σπάστε μας τα πορτοφόλια εφέτος. Θέλουμε κι άλλο. Καλώς ήρθατε, lads, σε ένα νέο βίντεο της σειράς Πώς γκερενατώ, στο οποίο θα συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, τις νέες κάρτες γραφικών της Nvidia. Από πού να ξεκινήσεις και από πού να πρωτοπάρεις αυτό το πράγμα? Ξέρετε κάτι, ας το πάρουμε από την αρχή, να το πάρουμε χρονολογικά, ρε παιδί μου, να βάλουμε κάπως μία σειρά. Γίνεται το release της 4090 και γελάει ο κόσμος. Επιδόσεις, ok, αρκετά καλές, μπαμπάτσικες σε σχέση με την 3090 Ti, μπαμπάτσικη και η κάρτα που ζυγίζει περισσότερο από ό,τι ζύγιζα εγώ όταν γεννήθηκα, και μετά σου κολλάει ένα MSRP $1,600 γιατί μπορεί. Από τι την έφτιαξες, ρε σύντεχνε, την κάρτα από χρυσάφι? Λιγότερο θα κόστιζε. Και αυτό φυσικά είναι τιμές Αμερικής, έτσι. Εδώ πέρα στο Ευρωπαϊστάν ξεκινάμε από τα 200 και ανεβαίνουμε, και για να πάρουμε τι, 50% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη γενιά? Με τόσα λεφτά, ξέρω εγώ, παίρνω αμάξι μεταχειρισμένο του 2007, ξέρω εγώ. Τι συζητάμε? Εντάξει, στην αρχή δεν λέω, είχε μια αντίδραση ο κόσμος. Όπα σύντεχνε, λέει. Τόσα χρόνια σε έχουμε δώσει μια πενταετία μισθούς. Ό,τι πέτσινο φοράς πάνω σε κάθε παρουσίαση, από την τσέπη μας το έχεις πάρει. Λάρωσε κι εσύ. 200 ευρώ κάρτα γραφικών, λάρωσε. Τέλος πάντων, μια εβδομάδα έκατσαν, παραπονέθηκαν στα φόρουμ και μετά πήραν το πορτοφόλι, το άνοιξαν και αρχίσαν να μετράνε εδώ τα ψηλά, να δούνε πόσες μέρες δεν θα φάνε το βράδυ για να πάρουν 4090. Εδώ έτσι, σαν τα κουκιά, 1, 2, 3, μόνο 3.500 μέρες μέχρι να μπορέσω να πάρω τη 4090 μου. Δεν πειράζει, θα πάρω δάνειο από την τράπεζα, θα πουλήσω το σπίτι μου. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο για εξωτερικό, έχουμε και πολλά εγχώρια παραδείγματα. Ναι παιδιά, κυκλοφορεί ο άλλος κάρτα 2.500 4090 και υπάρχει κόσμος που σκέφτεται σοβαρά για το αν αξίζει να την πάρει. Πού? Στην Ελλάδα του 2022, που παίρνουμε μακαρόνια νούμερο 6 από το καλάθι της νοικοκυράς με κουπόνια. Δεν έχουμε ρεύμα να ανοίξουμε τα φώτα το βράδυ και θέλουμε να τρέξουμε το 600 W θηρίο, τη θερμάστρα που κάνει και ray tracing. Τελευταία φορά που κοίταξα, ο Μητσοτάκης δεν είχε πει κάτι για GPU Pass. Τα κουπόνια που δίνει μέχρι στιγμής είναι για καύσιμα, φαγητό, ρεύμα, αλλά όχι για GPU. Οπότε κάτι χάνετε εσείς εκεί πέρα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και παράλληλα, το καλύτερο, είναι τα ίδια άτομα που λέγανε ότι αυτό δεν θα τα αφήσει ο κόσμος να περάσει. Θα ψηφίσουμε με το πορτοφόλι μας εδώ πέρα. Θα δείξουμε στον Πέτσινο τι πάει να πει η δύναμη της αγοράς. Το άορατο χέρι, το οποίο βάλανε βαθιά μες στην τσέπη και το φτάσανε μέχρι τα μπατζάκια κάτω για να βγάλουν τα λεφτά για να πάρουν τη 4090. Και άντε, τι να πω εγώ. Ο πιο συχνός χρήστης της φράσης του «γιατί φτωχοί είμαστε», εγώ θα πω σε άλλον τι θα κάνει τα λεφτά του. Εγώ δεν το λέω. Απλώς μετά δεν θέλω κλάψες από μερικούς ότι «α, οι κάρτες γραφικών είναι ακριβές». «Α, γιατί ανέβηκε η νέα γενιά, δεν είναι δίκιο αυτό, γιατί τα κάνει αυτά ο Τζένσεν». Γιατί τα βρίσκει και τα κάνει, ρε μαλάκα, τι γιατί? Γιατί πας εσύ και την αγοράζεις. Άμα δεν έβρισκες ένα να την αγοράσεις, δεν θα πουλάγε τόσο. Απλό το πράγμα, δεν είναι δύσκολο. Σιγά μην καθόταν ο Τζένσεν να κοιτάει τις κάρτες στα γράφια και να λέει «πω μαλάκα, γαμάτα είναι τα 2.500 που τη δίνω. Έχουμε μπει 2.5 εκατομμύρια μέσα αυτό το τέρμινο. Αλλά είναι ωραίες το ράφι εκεί». Εν τω μεταξύ, αφήστε την τιμή. Όχι, υπάρχουν μερικοί που έχουν τα λεφτά, ρε παιδί μου, και έχουν αγοράσει 4090, να τη χαρούνε. Έχει δει κανένας άτομο που να έχει αγοράσει 4090 και να την χρησιμοποιεί όντως, ρε παιδί μου, ας πούμε, για gaming, για δουλειά ή για κάτι, ρε παιδί μου, έτσι? Σας το λέω γιατί τα άτομα που βλέπω εγώ τις χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να βλέπουν μεγάλα νουμεράκια σε benchmarks, τα οποία ανεβάζουν σε φόρουμ και συγκρίνουν μεταξύ τους επιδόσεις. Σκέψου να δίνεις τόσα λεφτά για GPU που δεν χρησιμοποιείς πραγματικά, απλώς την έχεις ως επέκταση του παίου σου. Αλλά εντάξει, τώρα να μου πείτε, έχω κι εγώ απαιτήσεις. Μιλάμε για τα ίδια άτομα που το Σαββατοκύριακο παίρνουν το PC τους και το βάζουν στη θέση του συνοδηγού, στο αμάξι μέσα, και το πάνε ρομαντική εκδρομούλα στο Πήλιο για να το φωτογραφίσουν δίπλα από καναριάκι. Τόση ψυχεδέλεια.
Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα υπάρχει που θα βλέπει αυτό το βίντεο που υπάγεται στο παραπάνω δημογραφικό, θέλω να κάνω μια πολύ ειλικρινή ερώτηση και αντίστοιχα να μου την απαντήσετε κάτω στα σχόλια, χωρίς ντροπές προφανώς, μεταξύ μας είμαστε τώρα. Εκεί που το έχετε το πισάκι δίπλα με τη ζωνούλα του, έτσι δεμένο στο συνοδηγό, μια χαρά απλώνετε κανένα χεράκι έτσι να απαλά, να του χαϊδέψετε τη γρίλια, να του πείτε ένα γλυκόλογο. Τι πισάρα είσαι εσύ, μανάβη 40-90 σου. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν πλακώνεις φρένα, τραβάς χειρόφρενο γιατί βλέπεις ότι 40-90 μαλάκα έχει πιάσει όντως φωτιά. Όλα τα είχαμε, τα αυτοαναφλεγόμενα κονέκτρος μας λείπανε. Δεν έχω χαρεί ποτέ τόσο πολύ στη ζωή μου για αποτυχημένο launch. Μιλάμε, είναι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει. Σκέψου να έχεις δώσει 2,5-3 μισθούς, μιλάμε, για να πάρεις την καλύτερη κάρτα γραφικών που κυκλοφορεί, να την έχεις μια εβδομάδα και εκεί που είσαι λοιπόν και παίζεις Assassin's Creed Remaster, Ray Tracing, τα πάντα όλα, να βλέπεις λες και είσαι μέσα στο παιχνίδι κανονικά, έχει τόσο ρεαλισμό εκεί που είσαι στην Ιταλία, μιλάμε, που η κάρτα δίπλα σου αρχίζει και κλαίγει πάπα. Εντάξει, το ξέρω, ίσως σε πολλούς μέχρι στιγμή το υφάκι του βίντεο να έχει σπάσει τα νεύρα τους γιατί δεν μας έχουν συνηθίσει να είμαστε έτσι, αλλά οκ. Okay. Πείτε μου πώς μπορώ να πάρω όλο αυτό το φιάσκο χαλαρά και να το πάρω στα σοβαρά επίσης. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι, ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να το πάρω, αν μπορείτε εσείς, πάσω. Εγώ δεν μπορώ. Και δεν φτάνει φυσικά μόνο που η κάρτα που άλλος έχει χρυσοπληρώσει, ξέρω εγώ, αποφασίζει να αυτοαναφλεχθεί γιατί δεν αντέχει άλλο την ύπαρξη σε αυτόν τον κόσμο. Όχι. Έχουμε και τον κάθε αντιχάρπαστο να παίρνει τη γνώμη του, ναι, σε ένα κοιτάω Jay Stu Sands κυρίως, και να την του φεκάει. Λες και είναι στο γάμο του Καραγκιόζη. Φταίει το connector. Φταίει το connector. Όχι, φταίει το καλώδι. Το καλώδιο φταίει. Φταίει το adapter. Όχι, το κακό μας το ριζικό φταίει. Έχει ανάδρομο Ερμήν. Ο Πούτιν φταίει. Πάρτε τέλος πάντων εκεί πέρα 10 κάρτες, τεστάρετε 5-6 διαφορετικά πράγματα και βρείτε τι φταίει. Δεν τη βγάζεις από εδώ την άποψη και την πατάς στον άλλον και λες αυτό είναι παιδιά, εγώ έχω μιλήσει με ειδικούς. Και μετά βγαίνει, ξέρω εγώ, ο Ίγκορ, βγαίνει ο Gamers Nexus, ας πούμε, βγαίνει και ο δικός μας ο Άρης και σε βγάζουν. Μαλάκα. Τέλος πάντων, αυτό πάντα γινόταν, δεν ξέρω γιατί με νευριάζει ακόμα και πάντα θα γίνεται γιατί, τι να κάνουμε, δυστυχώς ο κόσμος αυτά θέλει, να βγαίνουν οι κράχτες έξω και να αρχίζουν να λένε πράγματα, αβάσιμα ρε παιδί μου, έτσι, επειδή εγώ αυτό πιστεύω, γιατί όχι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται το θέμα με τα connectors εν τέλει βρίσκεται κυρίως στους adapters που έχουμε και είναι περιορισμένο εκεί πέρα, όχι ότι προφανώς αυτό είναι καλό, δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό ένα προϊόν το οποίο κοστίζει τόσο πολύ να, για οποιονδήποτε λόγο να αυτοαναφλέγεται, αλλά άμα χρησιμοποιείτε κανονικό καλώδιο και όχι adapter, κατά πάσα πιθανότητα είστε ασφαλείς. Δεν θα πω προφανώς ότι το connector δεν είναι κακοσχεδιασμένο, αλλά σε καμία περίπτωση με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν είναι προβληματικό. Είναι απλώς ένα κακοσχεδιασμένο connector το οποίο έχει σχεδιαστεί για να γίνει ένα πολύ ωραίο money grab. Τι εννοώ με αυτό? Για όσους δεν ξέρουν, το 12 Very High Power είναι πάνω κάτω το ίδιο με 2 οχτάπινα, αλλά είναι χειρότερο. Και μάλιστα κατά έναν μετρήσιμο βαθμό, όχι απλώς αμεληταία. Ας το δούμε λεπτομερώς. Καταρχάς, έχουμε ίδιο αριθμό ενεργών ακροδεκτών και με αυτό εννοώ τους ακροδέκτες οι οποίοι μεταφέρουν ισχύ. Έχουμε ουσιαστικά 6 θετικούς ακροδέκτες και παράλληλα έχουμε και 6 αρνητικούς που είναι η γύρωση. Και αν κοιτάξουμε επίσης δύο οχτάπινα, έχουμε πάλι 6 θετικούς ακροδέκτες και 6 αρνητικούς που είναι η γύρωση. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν εδώ πέρα? Το 12 Very High Power λοιπόν χρησιμοποιεί ακροδέκτες που έχουν ακριβώς την ίδια αντοχή σε ισχύ μεν, 9 αμπέρ ο κάθε ακροδέκτης, όμως σε σχέση με το οχτάπινο έχουμε πολύ λιγότερη θερμική πυκνότητα, υποθέτω, έτσι είναι ο ελληνικός όρος. Στα αγγλικά είναι heat density. Με πιο απλά λόγια, έχεις πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες αν έχεις 12 στοιχεία τα οποία θερμαίνονται το ένα κολλητά με το άλλο, παρά να τα έχεις χωρίσει σε 6 συν 6 και παράλληλα να έχουν και μεταξύ τους μεγαλύτερη απόσταση. Είναι πολύ απλό να το σκεφτεί κάποιος και επίσης είναι πολύ λογικό. Πέρα από το προφανές πρόβλημα του ότι αν ανέβει πολύ η θερμοκρασία μπορεί να πιάσουμε και φωτιά, ένα άλλο κακό γενικότερα του ότι δεν θέλουμε θερμά καλώδια είναι το ότι πολύ απλά η αντίσταση όταν ένας αγωγός θερμαίνεται ανεβαίνει. Το οποίο πάλι νομίζω είναι no brainer γιατί δεν το θέλουμε στα καλώδιά μας. Για κάτσε όμως ρε Κωστάκη τώρα. Τι μας τσαμπουνάς εσύ και μας λες τώρα το οχτάπινο αντέχει τα 600 W
που μας δίνει το 12 Very High Power. Το χτάπινο ρε παιδιά, όπου και να το βρείτε, λέει ότι αντέχει 150W. Ό,τι και να ανοίξετε, το χτάπινο είναι rated στα 150W. Άρα με δύο χτάπινα, 150 και 150, 300W. Τα μισά από το 12 Very High Power. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, κατά φαντασίαν συνομιλητές μου, θίξατε ένα εξαιρετικό θέμα. Θα είμαι ειλικρινής και ευθύς απέναντί σας. Η Nvidia έβγαλε το 150W rating από τον κόλο της. Όχι, αυτό το εννοώ κυριολεκτικά. Φάση, αν δούμε το rating του connector, βλέπουμε ότι αντέχει 9 Ampere ανά ακροδέκτη. Και θυμίζω, έχουμε 6 ακροδέκτες. 3 θετικούς, 3 αρνητικούς. Οπότε, ας το πάμε τώρα κάπως με μαθηματικά. Όποιος έχει περάσει γενικά από λύκειο και δεν κοιμόταν εντελώς το μάθημα της φυσικής, γνωρίζει ότι η ισχύς ενός κυκλώματος βγαίνει πολλαπλασιάζοντας την τάση με το ρεύμα, με την ένταση. Ωραία, την τάση την ξέρουμε, 12 βόλτ έχουμε να παίρνει η κάρτα γραφικών μας, 9 αμπέρ αντέχει το κάθε πίνο, κάθε ακροδέκτης, και παράλληλα έχουμε 3 ακροδέκτες, οπότε 12 επί 9 επί 3 μας κάνει 324W. Αυτό είναι για ένα οχτάπινο. Τώρα, άμα βάλουμε και δεύτερο οχτάπινο δίπλα από αυτό, έχουμε σύνολο 648W. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι τα 600W που χρειαζόμαστε, τα 648 τα υπερκαλύπτουν και είμαστε μια χαρά. Οπότε τι παίζει εδώ πέρα ακριβώς? Η απάντηση εδώ πέρα, βλέπετε, είναι ότι δυστυχώς κάπως πρέπει να πουλήσουμε τα νέα μας τροφοδοτικά. Το ATX 3 Standard δυστυχώς αύξησε το κόστος και έκανε τα τροφοδοτικά αρκετά πιο πολύπλοκα, ενώ δεν χρειάζονται και τόσο πολύ, δική μου γνώμη. Και αυτά τα τροφοδοτικά είναι πολύ πιο ακριβά από τα υπάρχοντα. Και κάπως πρέπει να πουλήσουν. Και κάπως πρέπει αυτοί που έχουν παλιά τροφοδοτικά δυνατά να αναβαθμίσουν στα καινούργια. Και πώς θα τους αναγκάσουμε να το κάνουν αυτό? Α! Βγάλε μου ένα νέο connector εκεί πέρα να μην είναι συμβατό. Όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν πολύ εύκολο να πάρουμε ήδη το υπάρχον οχτάπινο, ας πούμε, και να το κάνουμε, να το βελτιώσουμε. Ωραία. Και παράλληλα δεν θα είχαμε κανένα απολύτως θέμα με backwards compatibility, θα κουμπώνανε μια χαρά και τα παλιότερα τροφοδοτικά πάνω, απλώς θα είχαν ίσως μερικά features, αλλά η κάρτα σου θα τρέχε μια χαρά. Δεν θα χρειάζονταν να έχεις adapters, ούτε περίεργα καλώδια, ούτε τίποτα. Παίρνεις το τροφοδοτικό σου, το κοτσάρεις πάνω και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αυτά λοιπόν για σήμερα, lads, για να βλέπουμε πως οι εταιρείες δεν είναι και τόσο ανταγωνιστικές μεταξύ τους όσο φαίνεται όταν μιλάμε για κοινό συμφέρον, αλλά παράλληλα για το πως τα έχουν σχεδιάσει όλα έτσι ώστε να μπορούν να ξεζουμίσουν ακόμα και το τελευταίο ευρώ από το πορτοφόλι καθενός. Θα πάρεις τη 4090, αλλά παράλληλα θα αναγκαστείς, άμα δεν θες να έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα, να πάρεις και 250 ευρώ καινούριο τροφοδοτικό, το οποίο την υποστηρίζει natively. Και εδώ λοιπόν κλείνω αυτό το βιντεάκι, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, ήταν λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενά μας και μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα ιδιαιτέρως, ήθελα να τα βγάλω πολύ καιρό από μέσα μου αυτά τα πράγματα. Οπότε αν σας άρεσε, πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, subscribe, καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα τελευταία μας βίντεο. Και μην ξεχνάτε πως ένα share και παράλληλα ένα comment από κάτω μας βοηθάει τρομερά στο να επεκταθούμε σαν κανάλι. Πέραν αυτού, τώρα κάτω στο description θα βρείτε όλα μας τα social media, τα links, ό,τι θέλετε στο link tree μας, οπότε be sure to check that out. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο μάλλον θα έρθει από εβδομάδα, γιατί ναι, πλέον επιστρέψαμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Επίσης, να επισημάνω ότι θα αρχίσουμε να βγάζουμε και YouTube Shorts από εδώ και πέρα, βγάλαμε ένα προχθές. Αν έχετε ιδέες για το τι θα θέλετε, ας πούμε, να δείτε ή αντίστοιχα για το πώς θα θέλετε να κάνουμε τα shorts, γράψτε τις επίσης κάτω στα σχόλια, γιατί και εμείς τώρα ξεκινάμε και τώρα μαθαίνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να περνάτε καλά!